28 εισηγητέ από όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων θα συμμετέχουν στην μερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να βρουν το δρόμο του προ την ανώτερη εκπαίδευση και φυσικά την αγορά εργασία. Έχουμε 28 εισηγητέ στην ημερίδα, τη συγκεκριμένη η οποία θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 30 του μηνό από τι 5 μέχρι τι 8.30 εδώ στι αίθουσε του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθη και όπω είπα στην μηνυμερίδα θα συμμετέχουν 28 εισηγητέ από όλο το φάσμα και τη θεωρητική και τη θετική και τη τεχνολογική κατεύθυνση και, και διάφορε ειδικότητε που θα καλύψουν όλο αυτό το φάσμα. Θα ξεκινήσουμε στι 5 η ώρα. Κάθε εισηγητή θα βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση και θα παρουσιάσει για τρει συνεχόμενε διδακτικέ ώρε το αντικείμενο που θα καλύψει. Πιστεύουμε ότι θα καλυφθούν πάνω από 60 ειδικότητε θεωρητική, θετική και τεχνολογική κατεύθυνση από του συγκεκριμένου Και μετά το πέρα αυτών των τριών διδακτικών ωρών, θα βρεθούμε μαθητές και γονεί στο αμφιθέατρο του Γενικού Λυκειού Ξάντη, όπου θα γίνουν δύο εισηγήσει από μένα και τον κύριο Μπακαλίδη, που θα αφορούν την επιλογή επαγγελματό σε περίοδο κρίση. Και θα μιλήσουμε επίσης για το για τα, του μηχανογραφικού δελτίου, όπως επίσης και για τις αλλαγές που θα γίνουν μέσα στο πλαίσιο Αθηνά από το Υπουργείο Παιδείας και είναι άγνωστες αυτή τη στιγμή σε και μαθητές. Όσον αφορά τους επαγγελματίες επιστήμονες, αυτοί θα καλύπτουν και τα πέντε επιστημονικά πεδία. Θα είναι επαγγελματίες και επιστήμονες που γνωρίζουν και τον εκπαιδευτικό χώρο, το αντικειμένο του, αλλά και τον επαγγελματικό του χώρο. Μια και αρκετοί από αυτού είναι ελεύθεροι επαγγελματίε στην αγορά εργασία. Πόσα άτομα, πόσα παιδιά περιμένετε περίπου το Σάββατο να έρθουν, Απευθυνόμαστε στο σύνολο των γενικών λυκείων του νομού Χάνθης, δηλαδή των, τέσσερων, των τεσσάρων λυκείων. Ενδιαφέρον από τους μαθητές υπάρχει σε, σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Θέλω να σας πω ότι γίνεται για δεύτερη χρονιά αυτή η ημερίδα. Ε, το ενδιαφέρον των μαθητών είναι πάρα πολύ μεγάλο, ειδικά των μαθητών της τρίτης λυκείου, των υποψηφίων. Ε, το προηγούμενο διάστημα είχαμε δώσει ερωτηματολόγια σε όλα τα παιδιά της τρίτης λυκείου των λυκείων του, της πόλης της Ξάνθης, με το οποίο εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους γύρω από σπουδές και επαγγέλματα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτού του το ερωτηματολογίου, δηλαδή του ενδιαφέροντος που προέκυψε, έγινε και το πρόγραμμα πρόσκλησης προς τους επαγγελματίες επιστήμονες των αντίστοιχων κλάδων. Μια σημαντική πρωτοβουλία, αφού πέρα από τι αλλαγέ στην ανώτερη εκπαίδευση που φέρνει το σχέδιο Εθνά, το οποίο είναι πλέον νόμο του κράτου και για τι οποίε οι υποψήφοι φοιτητέ θα πρέπει να είναι ενήμεροι, σημαντικό είναι και το θέμα τη επιλογής του γνωστικού αντικειμένου και κατόπιν η ένταξη στην αγορά εργασία, στην οποία η οικονομική κρίση έχει επιφέρει τεράστιε αλλαγέ.